ενισχύθηκε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως εσείς το αναδείξατε. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε καθένας από την πλευρά μας για να βοηθήσουμε στο να λυθεί αυτό το θέμα και να μπορούμε να παράσχουμε τη βοήθεια. Κύριε Γκόρτσα, πόσο τακτικό είναι αυτό το θέαμα που το αποτυπώσατε από την κάμερα του κινητού σας τηλεφώνου και το ανεβάσατε στο Facebook? Είστε καθημερινά στους δρόμους. Η συμπεριφορά των οδηγών ποια είναι? Για μας αυτό είναι μια καθημερινότητα, Παναγιωτόπουλε. Το αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Γι' αυτό και δεν περίμενα ότι θα έχει αυτή την απήχηση. Γιατί για μας είναι ρουτίνα αυτό. Το βλέπουμε καθημερινά. Κατάχρηση της ΛΕΑ. Μπαίνουν στη ΛΕΑ για να φτάσουν 5 λεπτά πιο γρήγορα στον προορισμό τους. Το να πούμε στη ΛΕΑ είναι κλιματικό. Η ΛΕΑ είναι για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Το λέει και η ονομασία της, Λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Όταν θα μποτιλιάρει, θα μπλοκάρει και η ΛΕΑ, δεν έχουμε πρόσβαση. Τα λεπτά τα οποία θα περάσουμε εκεί καθυστερώντας μπορεί να αποβούν μοιραία. Υπάρχουν καταστάσεις, όπως ένα βαρύ τροχαίο, σε μια καρδιακή ανακοπή, όπου όχι τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα μετράνε. Και δυστυχώς αυτά τα λεπτά τα χάνουμε στο δρόμο, όπως είδατε και στο βίντεό μου. Ήταν ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτό που τράβηξα. Ήμασταν πολύ περισσότερη ώρα μποτιλιαρισμένοι εκεί. Φανταστείτε την αγωνία του ανθρώπου που μας περιμένει και δεν μπορούμε να φτάσουμε κοντά του άμεσα. Κύριε Γκόρτσα, έχει χαθεί ζωή στην προσπάθειά σας να φτάσετε και καθυστερήσατε λόγω τέτοιων καταστάσεων? Προσωπικά εμένα δεν μου έχει τύχει, αλλά φαντάζομαι σε άλλους συναδέλφους σαφώς και θα έχει τύχει στα τόσα χρόνια. Σίγουρα θα έχει τύχει, γιατί όπως σας είπα, είναι καθημερινό το φαινόμενο που να μποτιλιάρει η ΛΕΑ για να φτάσουμε 5 λεπτά πιο γρήγορα στην παραλία, 5 λεπτά πιο γρήγορα στη διασκέδασή μας. Τα 5 αυτά λεπτά που θα κερδίσουμε εμείς, δυστυχώς για κάποιον άλλον θα είναι μοιραία. Κύριε Γκόρτσα, πιστεύετε ότι μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο αλλά και των θεμάτων που κάνουμε θα ευαισθητοποιηθούν οι οδηγοί? Βλέπετε εσείς τώρα τις επόμενες ημέρες, είδατε μια διαφορετική συμπεριφορά των οδηγών? Αν κρίνω από τα σχόλια που έχω δει στο Facebook από την ανάρτησή μου, έχει προβληματιστεί πάρα πολλοί κόσμος πάνω σε αυτό το θέμα και ξέρετε, είναι διαφορετικό το να λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μην μπαίνετε στη ΛΕΑ, να το λέει τροχέα, να το συμβουλεύει, και διαφορετικό να δούνε πόσο τραγικό είναι αυτό, πόσο τραγικό είναι να έχει μπλοκαριστεί ένα στενοφόρο και να μην μπορεί να κάνει βήμα. Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν πάει λίγο προς το καλύτερο. Λίγο προς το καλύτερο. Και βέβαια, αν βοηθήσουμε όλοι και καταδικάζουμε τέτοιες συμπεριφορές των οδηγών, γιατί δεν είναι μόνο τα μέσα ενημέρωση όπως πολύ σωστά λέτε, αλλά και εμείς οι υπόλοιποι οδηγοί που κινούμαστε στα εθνικά οδικά δίκτυα και όχι μόνο και σε άλλες περιπτώσεις, να δείχνουμε με διάφορους τρόπους και να καταδεικνύουμε τέτοιες συμπεριφορές. Σαφώς, έχετε δίκιο σε αυτό. Πρέπει να σεβόμαστε τον ΚΟΚ, πρέπει να σεβόμαστε τους άλλους που κυκλοφορούν πάνω στον δρόμο. Πρέπει να σεβόμαστε την ίδια τη ζωή. Γιατί δεν υπάρχει τίποτε πιο πολύτιμο από τη ζωή. Αυτό πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας. Ότι η ζωή την οποία πηγαίνουν να σώσουν αυτοί οι άνθρωποι, πιθανόν να είναι κάποιο δικού μας ανθρώπου. Αυτό πάντα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Κύριε Γκόρτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Ναι.